ξέρουν καλά πως από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο χρειάζονται λεφτά, αρκετά λεφτά, για να σπουδάσεις. Η αιτία απλή. Στον καπιταλισμό η παιδεία, όπως και άλλα αγαθά, αναγνωρίζονται ως κοινωνικά μόνο στα λόγια, αφού στην πράξη υπάρχουν ως εμπορεύματα. Σε πανάκριβο εμπόρευμα, λοιπόν, μετατρέπεται όλο ένα περισσότερο και η παιδεία, και μάλιστα όσο αυτή ακριβένει, τόσο φτωχαίνει και το περιεχόμενό της για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Στο πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, η εμπορευματοποίηση επιταχύνει. Το βλέπουμε στις εκρηκτικές ελλείψεις και τα χάλια των φοιτητικών εστιών, με το κόστος της φοιτητικής στέγης για πολλές λαϊκές οικογένειες να είναι απαγορευτικό για τις σπουδές των παιδιών τους. Σε ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση χωράνε μόνο τα πανάκριβα εμπορεύματα της εκπαιδευτικής αγοράς που διαφημίζει η νέα Υπουργός Παιδείας, όπως τα διάφορα μεταπτυχιακά, τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Χωράνε να μπαινοβγαίνουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις για τις business τους. Σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο χωράνε να μπαινοβγαίνουν μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για να προπαγανδίζουν τις σάπιες τους αξίες, αλλά δεν χωρά το άσυλο, ούτε φυσικά τα λαϊκά δικαιώματα. Και στις υπόλοιπες όμως βαθμίδες προωθείται η παιδεία ως εμπόρευμα. Περιορίζεται στο Λύκειο η γενική μόρφωση, σύμφωνα με τον απαράδεκτο νόμο Γαβρόγλου, τον οποίον διατηρεί η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά, νόμος που μετατρέπει το Λύκειο σε ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο και ήδη τρίβουν τα χέρια τους οι μεγάλοι φροντιστηριάρχες. Η επέκταση της μαθητείας δε στην τεχνικο-επαγγελματική εκπαίδευση γίνεται στην πράξη κακοπληρωμένη σκληρή δουλειά στα εργοδοτικά κάτεργα, ενώ η συρρήκνωση της γενικής παιδείας στα ΕΠΑΛ φανερώνει ότι αυτοί που σήμερα στερούν από αυτά τα παιδιά των ΕΠΑΛ τη μόρφωση, αύριο είναι οι ίδιοι που θα τους στερούν τα δικαιώματά τους στη δουλειά και στη ζωή. Για τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση μιλάμε. Αυτά τα ανυπέρβλητα εμπόδια για τα παιδιά της λαϊκής πλειοψηφίας. Και τώρα είναι η σειρά της Νέας Δημοκρατίας να έρθει να χτίσει και αυτή πάνω στο αντιλαϊκό πλαίσιο που ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την υψηλή εποπτεία πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ. Και επιθετικά προβάλλει η Νέα Δημοκρατία την αυτονομία των σχολείων, το διαφοροποιημένο σχολικό πρόγραμμα, την αριστεία, τις ίσες ευκαιρίες και την επιχειρηματικότητα, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζεται το δικό του έργο με το οποίο έστρωσε το έδαφος για το βάθημα της αντιλαϊκής επίθεσης στην εκπαίδευση. Πολλά τα λόγια, πάρα πολλά, για τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τσιμουδιά από όλους τους για το δικαίωμα του λαού στην παιδεία και για την ευθύνη του κράτους στην ισότιμη παροχή της σε όλα τα παιδιά. Καμιά συγκεκριμένη δέσμευση για την κρατική χρηματοδότηση που βρίσκεται καθυλωμένη για το ΝΑΤΟ, περισσότερα είναι τα λεφτά που δίνονται. Τσιμουδιά για τη δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών. Εγκληματική αδιαφορία για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης. Και τέτοιο καιρό, κάθε χρόνο, καραβάνια οι δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές να ξεκινάνε για κάθε γωνιά της πατρίδας μας, μιας και μόνιμοι διορισμοί χρόνια έχουν να γίνουν. Και όταν νομοθετούν τη δίχρονη προσχολική αγωγή, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία φροντίζουν να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα που προϋποθέτει κατάλληλα κτίρια και μόνιμο προσωπικό που δεν υπάρχουν. Αποτέλεσμα, νήπια αναστηβάζονται σε υπεράριθμα τμήματα, σε ακατάλληλες αίθουσες, ακόμα και σε containers. Ναι, σε containers, όπως εδώ κοντά στην Ευκαρπία, είναι αναγκάζονται να μετακινηθούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια τους με ευθύνη των γονιών τους. Το ΚΚΕ όμως, το ζήτημα της προσχολικής αγωγής, δεν το περιορίζει μονάχα στα στενά πλαίσια της εναρμόνισης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς για να διευκολυνθεί η ένταξη των γυναικών στην παραγωγή. Για το ΚΚΕ, η προσχολική αγωγή σημαίνει πρώτα απ' όλα το δικαίωμα όλων των παιδιών στη διαπαιδαγώγηση,
κοινωνικοποίηση και την ολόκληρη ανάπτυξή τους. Και γι' αυτό οφείλει το κράτος να την παρέχει ποιοτικά, δωρεάν και ενιαία σε όλα τα παιδιά, με σύγχρονο επιστημονικό πρόγραμμα και μόνιμο προσωπικό και όχι όπως θέλει ο κάθε Δήμος. Όσο για την ειδική αγωγή, οι ελλείψεις σε ειδικά σχολεία και εκπαιδευτικούς χτυπάνε κόκκινο, με τους γονείς παιδιών με αναπηρία να κουβαλάνε μόνοι τους κάθε μέρα το δικό του σταυρό, αφού η πλειοψηφία αυτών των παιδιών βρίσκεται εκτός δημόσιων δομών και οποιασδήποτε κρατικής φροντίδας. Τελικά, πίσω από την προπαγανδιστική βιτρίνα των ίσων ευκαιριών, δεν κρύβεται η σκληρή πραγματικότητα για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που δεν παίρνουν ολοκληρωμένη μόρφωση. Και από πάνω, όταν έρθουν σε αυτά τα παιδιά οι δυσκολίες και η αποτυχία που γεννούν αυτές οι ταξικές ανισότητες, οι ευθύνες όλες να ρίχνονται σε αυτά τα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές τους, που ενώ, λέει, τους δόθηκε η ευκαιρία, αυτοί δεν την άρπαξαν. Τέλος, θέλει προσοχή από τις λαϊκές οικογένειες η καραμέλα αυτή της αυτονομίας του σχολείου που πρέπει τάχα να απελευθερωθεί από τον ασφικτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου. Τέτοια λένε. Γιατί αυτό που επιδιώκουν είναι από τη μια το κάθε σχολείο να τα βγάζει πέρα μόνο του, αναζητώντας πόρους σε γονείς και σε χορηγούς, μιας και η κρατική χρηματοδότηση λιγοστεύει, και από την άλλη το πρόγραμμα του κάθε σχολείου να διαφοροποιείται με σκοπό να μαθαίνουν άλλα εδώ και άλλα εκεί, ανάλογα πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε σχολείου. Πανταχού παρόν όμως προορίζουν το μάθημα της επιχειρηματικότητας. Όχι βέβαια γιατί όλοι θα γίνουν επιχειρηματίες, αλλά για να προετοιμάζονται από μικροί ακόμα οι μελλοντικοί εργαζόμενοι να σκέφτονται πρώτα για τους εργοδότες τους. Κι όμως, φίλες και φίλοι, είναι αναγκαίο σήμερα και όριμο για το λαό ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο. Ενιαίο, 12χρονο για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Ένα σχολείο που το κράτος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη στη λειτουργία του, ώστε όλα τα παιδιά να μορφώνονται και να διαπαιδαγωγούνται ολόπλευρα στο ίδιο το σχολείο, χωρίς να τρέχουν τα απογεύματα και να ξοδεύονται για εξωσχολικές δραστηριότητες στον αθλητισμό και στην τέχνη. Ένα σχολείο βέβαια που κανένα μα κανένα παιδί δεν θα χρειάζεται να το σταματά πριν τα 18 του χρόνια για να πάει να δουλέψει. Για ένα τέτοιο σχολείο παλεύει το ΚΚΕ και γι' αυτό με σταθερότητα και συνέπεια υπερασπίζεται τα μορφωτικά δικαιώματα